Καλησπέρα σας. Πέρυσι, στον Όμιλο Επιχειρηματικότητας, σκεφτήκαμε και σχεδιάσαμε μια εφαρμογή για τον συντονισμό εθελοντικών δράσεων, τη Volume Tap. Η Volume Tap έχει ως στόχο να ενημερώνει δυνάμει εθελοντές για δράσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και να παρέχουν βοήθεια. Σκοπός μας είναι, με γνώμονα το κοινό καλό, στην εφαρμογή να ανεβαίνουν δράσεις από διάφορους φορείς, ώστε να υπάρχει ποικιλία να επιλέξει ένας εθελοντής. Μετά από μια διαδικτυακή συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Χατσίπη και συζητήσαμε για τη χρηματοδότηση από το πλήθος ή αλλιώς crowdfunding όπως είναι γνωστό και για την πλατφόρμα που ο ίδιος λειτουργεί, μαζί με προσωπικές μας επαφές βρήκαμε χορηγούς και έτσι δημιουργήσαμε τη Volume Tap. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Play Store και μπορείτε να την κατεβάσετε αναζητώντας το όνομα Volume Tap ή σκανάροντας το QR code που θα δείτε στην είσοδο της αίθουσας. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας, θα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Έτσι, θα εμφανιστούν στις οθόνες σας οι κατηγορίες εθελοντικών δράσεων στις οποίες θα μπορείτε να συμμετάσχετε. Με τον τρόπο αυτό, θα ενημερώνεστε άμεσα για τις εθελοντικές δράσεις που επρόκειτο να εξελιχθούν. Επίσης, στην εφαρμογή μας έχετε τη δυνατότητα να δείτε το ιστορικό δράσεών σας, με αποτέλεσμα να μπορείτε να κάνετε την αποτίμηση των εθελοντικών σας συμμετοχών. Πιλωτικά, υπάρχει μια δράση των εκπαιδευτηρίων, αλλά έπονται νέες. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ειλικρινά όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της ιδέας μας. Έχουμε βρεθεί εδώ πέρα σήμερα στο Cine Center για πολύ καλό σκοπό. Να παρακολουθήσουμε την ταινία «Τα όρια» του κ. Χατζίμπεϊ. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία και σαν πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Διαφοροζώα ΑΜΕΑ Καλαμάτα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που από αυτή τη συλλογική προσπάθεια με πρωτοβουλία των εκπαιδευτηρίων που βγάζει του κ. Χατζίμπεϊ και τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν στον Αθλητικό μας Σύλλογο και στο Σύλλογο των Εθελοντών του ΑΚ 4x4. Καταρχάς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα εκπαιδευτήρια Μουγά για αυτή την πρωτοβουλία για την προβολή της ταινίας στα όρια μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χατζίμπεϊ, τον πρωταγωνιστή της σειράς, της ταινίας. Όπως γνωρίζετε τα έσοδα θα δοθούν στο Σύλλογο Διαφοροζώ και στην ΟΑΚ 4 Μεσσηνίας. Ήδη αγκαλιάστηκε η ταινία το πρωί από πλήθος παιδιών, αν δεν κάνω λάθος ξεπέρασαν τα 1000 άτομα και αναμένουμε και σήμερα το απόγευμα ακόμα περισσότερο κόσμο για να στηρίξει, να δει την ταινία η οποία περνάει πολλαπλά μηνύματα και ταυτοχρόνως στηρίζει το έργο των δύο συλλόγων. Πώς αξιολογείτε την εφαρμογή των παιδιών, του σχολείου? Η εφαρμογή Volume Tap μας βρίσκει θερμούς υποστηρικτές. Και μάλιστα πρόσφατα κάναμε και μία συζήτηση να δούμε πώς μπορούμε να την αναπτύξουμε στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας και την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει μία συζήτηση με την Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων για να δούμε κατά πόσο μπορεί να βρει εφαρμογή κυρίως κατά την αντιπυρική περίοδο ώστε να υπάρξει ένας συντονισμός πανελλήνιος των εθελοντικών οργανώσεων που ασχολούνται στο κομμάτι της δασοπροστασίας και της πυρόσβεσης. Πρόσφατα δημοσιεύσατε τον απολογισμό της χρονιάς για την ομάδα σας. Τι θέλετε να σας φέρει το 2023 για να πάτε ακόμα καλύτερα τη νέα χρονιά? Το 2023 έχει μπει δύσκολο για εμάς γιατί πρέπει να μεταφερθεί η εθελοντική μας ομάδα σε νέα στέγη και όπως σας αντιλαμβάνεστε έχει μεγάλο κόστος. Οπότε αυτό που θέλουμε να μας φέρει είναι δύναμη και χρήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη μεταστέγαση. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζίμπεϊς, είμαι στην Καλαμάτα, είμαι Paralympian και Ironman. Είμαι στην Καλαμάτα γιατί πήρα μια πρωτοβουλία τα εκπαιδευτήρια Μουγά με ένα πρόγραμμα που έφτιαξαν τα παιδιά των εκπαιδευτηρίων, το Volume Tap. Και εκεί πέρα που τους στήριξα με συμβουλές του πώς να αναπτύξουν αυτή την πλατφόρμα και πώς να μπορέσουν να την χρηματοδοτήσουν, μιλώντας, μιλήσαμε για την ταινία, τα όρια μας, που είναι μια ταινία για τα παιδιά, πάρα πολύ κατάλληλη, γιατί περνάει μηνύματα για την διαφορετικότητα, για τη συμπερίληψη, περνάει πάρα πολύ ωραία μηνύματα για την οικογένεια, για τη φιλία, για τον αθλητισμό, για την αγάπη που είναι ωραίο να έχουμε μεταξύ τους τα παιδιά και οι μεγάλοι. Δείχνει, εκτός από μένα που κάνω το Ironman, δείχνει και παιδιά να αγωνίζονται σε ένα παιδικό τριάθλο, έχει δράση, έχει χιούμορ.
είναι ανεπιτίδευτη και τα παιδιά την αγκαλιάζουν από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο με πάρα πολύ αγάπη. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι μετά την ταινία τα παιδιά βλέπουν, αφού τελειώσει η ταινία, κάνουν μια συζήτηση, κάνουν ερωτήσεις, άλλες ερωτήσεις κάνουν τα παιδιά του δημοτικού, άλλες του γυμνασίου, άλλες του λυκείου. Και νομίζω ότι πραγματικά φεύγουν πιο γεμάτα. Εγώ σίγουρα φεύγω πιο γεμάτος μετά τις προβολές. Αισθάνομαι ευγνώμων που με υποδέχτηκε η Καλαμάτα και οι άνθρωποι της Καλαμάτας τόσο καλά. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά και τα παιδιά από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς και τον κύριο Μπουγά και τον κύριο Στακιά για την πρωτοβουλία που πήρα από τα σχολεία και ήρθα εδώ πέρα και θα το κάνω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Σας εύχομαι να απολαύσετε την ταινία. Το πρωί πώς νιώσατε που γέμισε η αίθουσα με παιδιά και οι ερωτήσεις τους πού επικεντρώθηκαν? Επικεντρώθηκαν στο πώς αισθανόμουν με την αναπηρία, πώς αντιμετώπισα δυσκολίες, και αυτό έχει να κάνει και με τα παιδιά, με το τι εμπειρίες έχουν, αν αισθάνονται κάποιες φορές αδικημένα, αν αισθάνονται ότι από το σχολείο ή από τους μαθητές τους ή από άλλα παιδιά μπορεί να τα πειράζουν ή να τα ενοχλούν, πώς εγώ λοιπόν σαν παιδί αντιμετώπιζα και διαχειριζόμουν αυτές τις δυσκολίες. Αλλά η συζήτηση πάει και σε πολλά άλλα πράγματα, πάει σε σχέσεις, πάει στον αθλητισμό, πάει πως ξεκίνησα να κάνω αθλητισμό, γιατί ξεκίνησα, και νομίζω παίρνουν έτσι πολύ ωραία μηνύματα και μπορεί κάποια παιδιά να τα εμπνεύσει στο να κάνουν και άλλα πράγματα ή να δουν και τη ζωή τους με διαφορετικό τρόπο. Να δουλεύουν, είναι και μια φάση κρίσιμη εφαρμογή. Ήρθα εδώ κοντά σας, είχα εκατοντάδες μαθητές το πρωί, ήμασταν γεμάτα σε συνεχόμενες πρωτοβουλίες. Ήταν μια πρωτοβουλία που την ξεκίνησε ο Νίκος ο Σταχιά, δεν ξέρω από πού με βρήκε. Νομίζω είχαμε κολυμπήσει μαζί σε ένα μεγάλο αγώνα στην Πάρο και κάναμε τα παιδιά των υπευθύνων Μπουγά το Volon Tap, όπου μπορεί να τους βοήθησα λίγο, δίνοντας κάποιες συμβουλές για το πώς να μπορούν να κάνουν χρηματοδότηση σε αυτή την πάρα πολύ ωραία εφαρμογή που έχουν φτιάξει. Θα δώσω τον λόγο στα παιδιά να μας πούνε ακριβώς τι είναι αυτή η εφαρμογή και πόσο χρήσιμη είναι. Και θα καλέσω και την κυρία Αγγελή, την αντιδήμαρχο, που ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ κοντά μας. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι είμαι πραγματικά ευγνώμων για τους ανθρώπους εσάς, τις Καλαμάτας και για τον τρόπο που μεγαλώνετε τα παιδιά σας, γιατί ήταν πραγματικά εξαιρετικά όλα το πρωί. Έκαναν πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις, έκαναν πολύ ωραίες συζητήσεις. Είμαι ευγνώμων για την οικογένεια Μπουγά. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ και το Σινεσέντερ Καλαμάτας και την Μάνια Τιμουλά για τον τρόπο που συνεργαστήκαμε και πραγματικά θα ξαναέρθουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά εδώ πέρα. Είναι από τα μέρη που έρχεσαι και δεν θέλεις να φύγεις. Ο λόγος θα ταιριά. Βοηθάει ενδυνάμει εθελοντές να μπορούν να βρουν και να ανακαλύψουν εθελοντικές δράσεις. Σκοπός μας είναι, προγραμμένο το κοινό καλό, στη Voluntab να ανεβαίνουν δράσεις από διάφορους φορείς, ώστε να υπάρχει ποικιλία επιλογών και έναν εθελοντή. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, βρεθήκαμε σε μια διαδικτυακή συνάντηση με τον κύριο Χατζίπη, όπου μας μίλησε για τη χρηματοδότηση από το πλήθος, γνωστή ως crowdfunding, και την πλατφόρμα που ο ίδιος έχει. Αφού ανεβάσαμε την ιδέα μας εκεί πέρα και με προσωπικές επαφές, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε χρήματα
και καταφέραμε να χτίσουμε αυτή την εφαρμογή. Είμαστε ευχάριστοι να σας ανακοινώσουμε ότι αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Play Store και μπορείτε να την κατεβάσετε πληκτρολογώντας το όνομα VoluntApp ή σκανάροντας το κωδικό που βρίσκεται στην είσοδο της αίθουσας. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας, θα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Έτσι, στις οθόνες σας θα εμφανιστούν οι κατηγορίες εθελοντικών δράσεων στις οποίες θα μπορείτε να συμμετάσχετε. Με την επιλογή των εθελοντικών δράσεων που σας ενδιαφέρουν, θα ενημερώνεστε άμεσα για αυτές που επρόκειτο να εξελιχθούν. Επίσης, στην εφαρμογή μας έχετε τη δυνατότητα να δείτε το ιστορικό δράσεων στις οποίες έχετε συμμετάσχει, με αποτέλεσμα να μπορείτε να κάνετε την αποτίμηση των εθελοντικών σας συμμετοχών. Πιλωτικά, υπάρχει μια δράση των εκπαιδευτήριων, αλλά έχονται νέες. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της ιδέας μας. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Σύλλογο Διαφορό Ζώο και να ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο τον Μεγαρίδη, τον Παραλίμνια, ταινίστα πρωταθλητή Καλαματιανό που έρχεται, που είναι εδώ κοντά μας. Θα πάνε στον ΟΑΚ, το 4x4 για την πολιτική προστασία. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Βλαχονικολό και να καλέσω την κυρία Αγγελή να έρθει κοντά μας να κάνει ένα χαιρετισμό. Να προσποιήσει. Καλησπέρα σας. Έρχομαι εκ μέρους του Δημάρχου, ο οποίος λόγω αλληλένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαιναν και έδωσαν τις δυνάμεις τους για αυτή την όμορφη δράση. Στον κύριο Κουβά, στην εκπαιδευτήρια, γιατί κάνει πάντα πολύ όμορφη δράση με γνώμονα το κοινό καλό για τα παιδιά. Η προσφορά και ο εθελοντισμός, εκτός ότι βοηθάει την κοινωνία μας, είναι κάτι που βοηθάει και εμάς τους ίδιους. Είναι ένα συνέστημα πολύ όμορφο και μας κάνει μια πληρότητα και ευεξία. Ως Δήμος Καλαμάτας, θα είμαστε πάντα δίπλα και στα παιδιά και σε κάθε προσπάθεια που αφορά τον εθελοντισμό. Συγχαρητήρια πάλι σε όλους. Να είστε καλά.